Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Περιβάλλον κυνήγι μύθοι και αλήθειες μετά τις εορτές του Πάσχα και μετά από αυτόν τον κικαιώνα των απεργιακών κινητοποιήσεων. Βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας για να πλησιάσουμε έτσι προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, προς το τέλος της τελευταίες εκπομπές της χρονιάς για την εκπομπή μας. Και σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπετε πίσω μας αρκετό κόσμο, βλέπετε επίσης ίσως αρκετά σκυλάκια. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα, εδώ στην περιοχή του Κουτσελιού, μια διαδικασία, επίσημη διαδικασία αναγνώρισης ουσιαστικά του ελληνικού ιχνηλάτη, μιας φυλής καθαρά ελληνικής, καθαρό ημισελληνικής. Η διαδικασία αφορά, αναφέρεται στην διερεύνηση του ελληνικού ιχνηλάτη, του καθαρόιμου ελληνικού ιχνηλάτη, έτσι ώστε και να πιστοποιηθεί αλλά κυρίως να διαιωνιστεί το είδος. Μπορεί η προσέλευση όντως να ήταν μικρότερη του αναμενωμένου, ήταν όμως απόλυτα ενδιαφέρουσα και αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε κι εσείς αμέσως τώρα στην καταγραφή όλων όσων έγιναν εδώ κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης. Ακούστηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που είμαστε σίγουροι ότι θα σας ενημερώσουν καταρχάς και θα σας κινήσουν και την περιέργεια. Πάμε ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε το τι έγινε εδώ στο Κουτσελιό σε αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης του ελληνικού ιχνηλάτη. Θέλω να καλωσορίσω όλους που βρέθηκαν εδώ σήμερα για αυτή την εκδήλωση που κάνει ο Όμιλος Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη σε συνεργασία με την Έψιλον ΚΟΗ. Ο αντιπρόσωπός της εδώ είναι ο κύριος Μπάμπης Ομπρέχας. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα εδώ και μια δεκαετία περίπου, παραπάνω από μια δεκαετία, να γυρίσουμε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα και να βρούμε ό,τι υλικό έχει απομείνει στα βουνά της Ελλάδας μας και να αναγνωριστεί με τη διαδικασία της αναγνώρισης εδώ και να εγγραφεί στα γενεολόγια του ΚΟΕ ό,τι σκυλί μπορεί να πιστοποιηθεί και να μας δείξει ότι πληρεί τα στάνταρ της φυλής. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που για μένα ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι ένας συνεχιστής της ιστορίας αυτής που ξεκινάει από το 500 π.Χ. από τον Ξενοφόντα. Φτάνει στις μέρες μας στον αείμνηστο το Σταύρο τον Πασουράκο, ο οποίος συνέταξε αυτό το στάνταρ και κατάφερε και αναγνώρισε τον ελληνικό ιχνηλάτη στην FCI ως την μοναδική ελληνική φυλή εγγεγραμμένη εκεί. Και προσπαθούμε εμείς τώρα, οι τελευταίοι της εποχής Έλληνες, να διασώσουμε, να διαδώσουμε και να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και να το φέρουμε στα παιδιά μας ακόμα πιο εξελιγμένο και ακόμα πιο καλό στο θέμα που είναι ικανό να κάνει, δηλαδή στο κυνήγι του λαγού και όλων των τριχωτών. Θα θέλαμε να έχουμε πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ συμπαράσταση, θα θέλαμε να έχουμε και τους προέδρους εδώ των τριών συλλόγων που με τα λύπης μου δεν τους βλέπω εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι με τη στήριξη όλων σας θα πάει η φυλή ακόμα πιο μπροστά. Όμως για να είμαι πιο συγκεκριμένος, θα πρέπει όλοι μα όλοι, όλοι οι Έλληνες να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες γιατί είναι η εθνική μας φυλή και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να απαξιώνουμε την ιστορία και κάτι το οποίο είναι γέννημα θρέμα της Ελλάδος. Φτάσαμε δηλαδή τον τελευταίο καιρό να δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και από την κυβέρνησή μας ώστε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα οποία κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα για εμείς και πάρα πολύ πριν από εμάς για να φτάσουμε ως εδώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκόπη, αγαπητοί φίλοι του ελληνικού ιχνηλάτη, σας καλωσορίζουμε στην Ήπειρο. Η 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία σας καλωσορίζει στον τόπο της. Θα είμαστε οργοί στην προσπάθειά σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί αναγνωρίζουμε πραγματικά ότι ο ελληνικός ιχνηλάτης, ένας ελληνικός σκύλος που προέρχεται από την αρχαιότητα, που έχει περιγραφεί από τον Ξενοφόντα και που έχει βρεθεί σε αγγεία κατά τη μορφή την οποία, όχι βέβαια ακριβώς όπως βρίσκεται σήμερα, αλλά κατά τη μορφή που τότε οι Έλληνες κυνηγοί κυνηγούσαν. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη προσπάθεια την οποία γίνεται από πλευρά σας
και το πόσο μόνοι είσαστε που πραγματικά αυτός ο δικός μας ελληνικός σκύλος έχει κινδυνεύσει να κλεφτεί, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, από πολλούς άλλους και να ιδιοποιηθεί το όνομά του άλλος ως Βαλκάν και άλλος τουρκικός Ιχνηλάτης κτλ. Εμείς αυτή την προσπάθεια θα είμαστε αρρωγοί, θα βοηθήσουμε στην διάδοση του ελληνικού Ιχνηλάτη με όποιο τρόπο μπορούμε. Δυστυχώς όμως, όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε είπατε, θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Και δεν αρκεί μόνο η έκθεση μορφολογίας ή η αναγνώριση ορισμένων ειδών, ορισμένων ατόμων ή ορισμένων ζώων, χρειάζονται και αγώνες εργασίας. Οι οποίοι αγώνες εργασίας είναι εκείνοι που θα αναδείξουν τα καλύτερα άτομα προκειμένου να συνεχιστεί η φυλή. Δυστυχώς όμως, παρόλο που έχει γίνει τροποποίηση της νομοθεσίας, εκκρεμεί μία υπουργική απόφαση, μία υπουργική υπογραφή, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αγώνες εχνηλασίας και στην Ελλάδα. Πράγμα που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Τσιρώνης, δυστυχώς δεν βρίσκεται προς θετική κατεύθυνση σε σχέση με τα αιτήματα του κυνηγίου, όχι μόνο στο δικό σας θέμα που αφορά τους αγώνες κυνηγίου, αλλά και γενικότερα διακατέχεται από μια ιδιοληψία η οποία φτάνει στο σημείο να λέει ότι πρέπει το κυνήγι να είναι μια δραστηριότητα η οποία πρέπει να καταργηθεί. Δυστυχώς γίνεται αυτή τη στιγμή μια εθνική διαβούλευση προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να πιστούν οι αρμόδιοι, πράγμα που το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί θεωρώ ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Ήδη υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο έχει πάρει, αφού να σας πω ότι το εξής παράλογο, δεν κρατούνται ότι καν πρακτικά των συνελεύσεων, ώστε να αξιολογηθούν μετά οι προτάσεις και οι αποφάσεις τελικά της Επιτροπής αυτής διαβούλευσης. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς γενικότερα προς το θέμα του κυνηγίου. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, διότι οι θέσεις μας είναι απόλυτα τεκμηριωμένες και με επιστημονικό τρόπο και απόλυτα συμβατές και απόλυτα εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και οπωσδήποτε έχουμε και τη στήριξη σχεδόν όλων των κομμάτων, εκτός των οικολόγων πράσινων, και έχουμε και τη στήριξη σχεδόν σύσσωμης όλης, τουλάχιστον στο νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, αρρωγοί στην προσπάθειά σας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο χρέος και το βάρος, γιατί πρόκειται για ένα ελληνικό σκυλί, όπως και εσείς προηγουμένως είπατε. Αποτελεί κληρονομιά μας, όπως κληρονομιά μας αποτελεί και το κυνήγι, και θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να διαδοθεί η δικιά μας φυλή και να πάρει τη θέση που της αξίζει στον γενικότερο κοινολογικό χάρτη. Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και εγώ με τη σειρά μου και να σας εξηγήσω με δύο λόγια τι είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Είναι μια επίσημη εκδήλωση, αναγνώριση σκύλων που δεν έχουν καταχωρηθεί ποτέ σαν κουβέα, δηλαδή στο βιβλίο εγγραφής αναγνωρισμένων που τηρεί ο Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος. Γράφονται τα σκυλιά τα οποία ανταποκρίνονται στον εθνικό τύπο, στο μορφολογικό τους τύπο, αρκετά, και δεν έχουν ελαττώματα, συγκεκριμένα ελαττώματα αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, με την εξέταση αυτή, αυτά τα οποία θα περάσουν γράφονται με τη διαδικασία που θα δείτε και ο Κοινολογικός Όμιλος Ελλάδος, δηλαδή το ληξιαρχείο των σκύλων που κρατάει τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και τα αυτοποιεί του σκύλους, θα εκδώσει με βάση το σημερινό έγγραφο που θα δώσουμε εμείς, εκδίδει ένα πιστοποιητικό ΒΕΑ 1. ΒΕΑ σημαίνει βιβλίο εγγραφής αναγνωρισμένων, το 1 είναι η πρώτη γενιά. Δύο τέτοια σκυλιά που θα ζευγαρώσουν στη συνέχεια, που ήδη έχουν αναγνωριστεί σαν ΒΕΑ 1, αποκτούν ένα πιστοποιητικό για κάθε κουτάβι τους, για τους απογόνους τους, αυτό το προσωρινό, το οποίο είναι πιστοποιητικό προσωρινής εγγραφής σκύλου προς αναγνώριση, που είναι προς αναγνώριση για ΒΕΑ 2. Πρέπει να ξαναπεράσουν τα σκυλιά αυτά προς ΒΕΑ 2 από μία αντίστοιχη αναγνώριση. Όσα περάσουν και δεν κοπούν, αποκτούν ένα άλλο πιστοποιητικό, που είναι το πιστοποιητικό ΒΕΑ 2 και έχει συμπληρωμένες ήδη τις δύο γενιές, γονείς και παππούδες. Στη συνέχεια, όταν ζευγαρώσουν δύο σκυλιά που έχουν ήδη το πιστοποιητικό ΒΕΑ 2,
τα κουτάβια τους πηγαίνουν και παίρνουν αντίστοιχα πιστοποιητικά προς ΒΕΑ 3. Όσα πάλι περάσουν από Κίνα, γιατί δεν περνάνε όλα, τα σκυλιά έχουν ελαττώματα συγκεκριμένα αποκλεισμού που κάποια αδέρφια από την ίδια γένα μπορεί να κοπούν. Να μην περάσουν δηλαδή για ΒΕΑ 2, για ΒΕΑ 3. Εκείνα τα οποία θα περάσουν και δεν θα κοπούν αποκτούν ένα πιστοποιητικό, όπως αυτό παραδείγματος χάρη σήμερα που είναι προς ΒΕΑ 3, εάν περάσει, θα πάρει ένα πιστοποιητικό που είναι διαφορετικό. Αυτό είναι προς ΒΕΑ, είναι προσωρινό, προσωρινής εγγραφής. Εκείνο είναι κανονικό πιστοποιητικό που θα έχει ήδη συμπληρωμένες τις τρεις γενιές κατόπιν ελέγχου, δηλαδή γονείς, παππούδες, πρόπαπα. Εκείνα λοιπόν τα σκυλιά, αν ζευγαρώσουν που είναι ήδη ΒΕΑ 3, οι απόγονοι τους γράφονται κατευθείαν σε ένα άλλο βιβλίο που κρατάει ο Κοινωνικός Όμιλος Ελλάδος που λέγεται ΒΕΚ. Είναι δύο τα τευτέρια του ΚΟΕ. Είναι το ΒΕΑ, βιβλίο εγγραφής αναγνωρισμένο όπως είπα, και το άλλο είναι βιβλίο εγγραφής καθαροαίμων, το ΚΑΠΑ, που ήδη περνάνε οι απόγονοι των ΒΕΑ 3 σε εκείνο που θεωρείται καθαροαίμο. Γιατί ήδη έχει γράψει τρεις γενιές κατόπιν φυσικά του ελέγχου σε αυτές τις διαδικασίες της αναγνωρίσεως που είπαμε. Είναι επίσημη η διαδικασία αυτή της αναγνώρισης. Προβλέπεται από την FCE, δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνει ο όμιλος έτσι αυθαίρετα. Είναι επίσημο διότι αυτά τα στοιχεία περνάνε μετά στον ΚΟΕ και καταγράφονται και ταυτοποιούνται τα σκυλιά. Η αναγνώριση βέβαια στην Ελλάδα για όλες τις υπόλοιπες φυλές έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Παραμένει όμως για τις ελληνικές φυλές, τις αυτόχθονες φυλές, όπως είναι αυτό, όπως είναι ο πειμενικός, όπως είναι κάτι άλλα μικρά τώρα που βγάλαν κτλ. Λοιπόν, για τις ελληνικές φυλές το βιβλίο θα παραμένει ανοιχτό. Αρκεί βέβαια σε αυτές τις εκδηλώσεις να προσέρχονται οι κυνηγοί. Που η εμπειρία μας λέει ότι δεν προσέρχονται για πολλούς λόγους. Ναι, μεν βγήκαμε και κάνουμε παγανιά σε όλη την Ελλάδα για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να έρθουν από το πλησιάστερο σημείο της διαμονής τους προς τον τόπο που γίνεται η αναγνώριση, αλλά βλέπεις ότι δεν έρχονται όλοι. Είτε γιατί το ξέρουν και φοβούνται, είτε για κάποιους λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, ενδεχομένως φοβούνται και για τα σκυλιά τους. Κάποτε σε παλαιότερες εκδηλώσεις πάλι εδώ στα Γιάννενα είχα ακούσει ότι, το θυμάμαι από τότε, λέει ένας τον άλλον, πάνε φέρε το σκυλί, λέει, θα περάσει με αυτά που ακούμε. Όχι αυτός. Φέρε το σκυλί, όχι αυτός ξανά. Και λέει, γιατί, αφού λέει θα περάσει. Και λέει ένα ωραίο που μου έμεινε, για κλέφτες ψάχνω. Δηλαδή φοβόταν ο άνθρωπος ότι όταν εμφανίζει το σκυλί του και θα το δούνε πολλά μάτια, κάποιοι ενδεχομένως να θελήσουν να του το κλέψουν. Και δεν ήθελε να το εμφανίσει, ακριβώς φοβούμενος μήπως χάσει το σκυλί του. Βέβαια, αυτό έχει και κάποια δόση αληθείας στην πραγματικότητα, αλλά με τη λογική αυτή να μην βγαίνουμε κι εμείς από τα σπίτια μας ή ξέρω εγώ τι, να μην μας συμβεί κάτι, να μας δουν και τέτοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Όμιλος, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες ομοσπονδίες και τους κυνηγητικούς λόγους, έφτασε στον τόπο του καθενός σχεδόν, για να δώσει ακριβώς τη δυνατότητα να έρθει από το πλησιάστερο σημείο διαμονής του. Τώρα, αν αυτός φοβάται και αρνείται, εμείς βγήκαμε παγανιά, πόρτα-πόρτα που λέει, και πάμε να ανακαλύψουμε σκυλιά που αλλιώς δεν θα εμφανιζόταν ποτέ. Να πεις, έλα στην Αθήνα, σε αναγνώριση στη Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο και με τη σημερινή κρίση είναι ακόμα ακατόρθωτο. Γι' αυτό ο Όμιλος κάνει αυτές τις προσπάθειες, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε όσα περισσότερα σκυλιά γίνεται για να εμπλουτίσουν το γενετικό υλικό της φυλής αυτής. Κάθε καθαρόιμη λοιπόν φυλή έχει ένα δικό της στάνταρ που λέγεται, ένα επίσημο εθνικό τύπο μορφολογικό που λέει ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια, όπως είναι ο τύπος του ελληνικού ιχνηλάτη από τον αείμνηστο τον Σταύρο τον Πασοράκο, ο οποίος έκανε το μεγάλο άλμα και μας το παρέδωσε σαν καθαρόιμη, τη μόνη φυσικά ελληνική φυλή κυνηγητική αναγνωρισμένη διεθνώς με επίσημο στάνταρ που ισχύει από το 1957. Αυτό λοιπόν το στάνταρ καθορίζει με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη φυλή το πώς πρέπει να είναι. Όλα λοιπόν τα στάνταρ, εκτός από τα χαρακτηριστικά τα μορφολογικά, όπως βλέπουμε ένα σκυλί, βλέπουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Φαινότυπα, αυτά που φαίνονται. Όχι αυτά που βγάζει μέσω των απογόνων του που είναι γονότυπα. Ο φαινότυπος.
που πρέπει να είναι μαύρο-κόκκινο, πώς μπαίνει το μαύρο, πώς μπαίνει το κόκκινο κτλ. Πώς είναι τα μάτια του, πώς είναι το κεφάλι του, οι διαστάσεις, σωματομετρήσεις, όλα τα πάντα. Πληρέστατο αυτό το στάνταρ. Έχει λοιπόν κάτω και κάποια ελαττώματα που επηρεάζουν βέβαια το γενικό χαρακτηρισμό και την ποιότητα του σκύλου, αλλά πιο κάτω έχει και σοβαρότατα ελαττώματα τα οποία είναι αποκλεισμού, απόρριψης. Ένα σκυλί ωραίο φαινομενικά με ένα σοβαρότατο ελάττωμα αποκλεισμού δεν μπορεί ούτε να εγγραφεί ούτε στη συνέχεια να αναπαραχθεί, γιατί ακριβώς φέρει στο DNA του, φέρει γονότυπα αυτό το σοβαρότατο ελάττωμα αποκλεισμού που πρέπει να το αποκλείσει από την αναπαραγωγή, διότι αυτά τα ελαττώματα είναι γενετικά και μεταβιβάζονται από γονείς σε παιδιά κλπ. Ένα λοιπόν από τα σοβαρότατα ελαττώματα αποκλεισμού που έχει ο σκύλος μας είναι αυτό που θα δείτε τώρα τι κάνω. Είναι γνωστό, το ξέρουν πλέον όλοι στην Ελλάδα, ότι όταν εξετάζω ένα σκύλο ελληνικό ιχνηλάτη, όχι άλλες φυλές που δεν ενδιαφέρουν, καθαρίζουμε τα νύχια. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τον κουβά και το σφουγγαράκι. Και αυτό γιατί? Για να δω το χρώμα. Διότι στον ελληνικό ιχνηλάτη είναι σοβαρότατο ελάττωμα αποκλεισμού το χρώμα των νυχιών, που πρέπει να είναι μαύρο. Ο δικός μας ο σκύλος πρέπει να έχει νύχια μαύρα, κατάμαυρα, πίσα. Το έχουν πάρα πολλά σκυλιά. Όπως επίσης και πολλά σκυλιά παρουσιάζουν μια ετεροχρωμία των νυχιών. Αν λοιπόν δεν τα καθαρίσουμε καλά και δεν τα δούμε με προσοχή, δεν θα ξέρουμε τι χρώμα έχει. Αν τα κρίνω από 3 μέτρα απόσταση σε ένα χορτάρι 20 εκατοστά, δεν θα ειδώ και περνάνε σκυλιά κατά αυτόν τον τρόπο με το ελάττωμα αυτό που δεν θα τα επέτρεπε να περάσουν. Θα έπρεπε να έχουν κοπεί. Αυτός είναι ο λόγος που οι αρχικές αναγνωρίσεις εδώ και χρόνια στην Ελλάδα που γινόταν από ξένους κριτές, δυστυχώς, έγραψαν στα βιβλία και σκυλιά που έπρεπε να έχουν κοπεί. Τότε, τις πρώτες αναγνωρίσεις, γιατί ακριβώς είχαν τέτοια ελαττώματα. Αυτά τα ελαττώματα πέρασαν από γενιά σε γενιά και έχουμε ακόμα και σήμερα σκυλιά που έχουν περάσει στο ΒΕΚ, που θεωρούνται καθαρόαιμα, και δεν ελέγχονται πλέον. Οι απόγονοι σκύλων ΒΕΚ γράφονται με άλλη διαδικασία, χωρίς ελέγχους, χωρίς αυτές τις αναγνωρίσεις. Πάνε κατευθείαν σε εκείνο το βιβλίο, που κουβαλούν το ελάττωμα αυτό και βλέπει σκυλιά τα οποία είναι ΒΕΚ, πενεύονται αυτοί που τα έχουν σαν καθαρόαιμα τριών γενιών, και όμως τα ίδια τα σκυλιά είναι φορείς του ελαττώματος που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αναδρομικά, δηλαδή από τις πρώτες αναγνωρίσεις. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δίνω τόσο μεγάλη σημασία στο χρώμα των νυχιών, γιατί δεν είναι ούτε βίτσιο μου, ούτε ξέρω εγώ ιδιοτροπία μου, ούτε κανένας άλλος λόγος. Απλά και μόνον θέλω να εφαρμόσω σωστά αυτό που λέει το στάνταρ. Ένα σκύλος απαλλαγμένος ελαττωμάτων να γραφεί, να ζευγαρώσει, να αναπαραχθεί. Ένα σκύλος όμως με ελαττώματα δεν πρέπει να τον επιτρέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε με προσοχή το χρώμα των νυχιών. Οι περιπτώσεις λοιπόν που μπορούν να παρουσιαστούν είναι τα νύχια να είναι σκούρο καστανά μέχρι να είναι και σχεδόν λευκά. Δεν πρέπει να είναι κόκκινη γλώσσα. Εδώ, έλαβα. Τα κάτω δόντια να μην προεξέχουν, να είναι κάτω σε αγώνα, να μην βγαίνει, πρέπει να είναι ίσως. Τεράστιο. Ναι, τεράστιο. Είναι κανονισμός της ευχαίας, γιατί είναι το θεστόρο ελάττωμα. Βλέπω λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο το σκυλί, ότι τα νύχια του είναι μαύρα. Άρα δεν έχουμε το πρόβλημα και προχωρούμε. Σαν αρσενικό ζώο πρέπει να έχει δύο όρχες, που είμαστε εντάξει. Μονορχιδία και κρυψορχιδία είναι επίσης ελαττώματα αποκλεισμού που συμβαίνει σε κάποια σκυλιά. Και πάμε στα δόντια, επίσης πολύ σημαντικό, η οδοντοστοιχεία. Σε αυτόν τον σκύλο, εννοώ τον ελληνικό ιχνηλάτη,
η σωστή οδοντοστοιχεία, η ορθή, όπως και σε όλες τις φυλές, είναι η ψαλιδοδοντία. Και όταν λέμε ψαλιδοδοντία, εννοούμε τα δόντια, οι οδοντοστοιχείες, να κλείνουν ακριβώς όπως το ψαλίδι. Δηλαδή, οι κοπτήρες της πάνω σιαγώνας να υπερκαλύπτουν στο κλείσιμο τους κοπτήρες της κάτω σιαγώνας. Έτσι δηλαδή. Αυτό είναι το σωστό κλείσιμο, το επιθυμητό σε όλες τις φυλές, η ψαλιδοδοντία. Στο συγκεκριμένο ζώο όμως επιτρέπεται και η λαβιδοδοντία. Λαβιδοδοντία δηλαδή τανάλια, σαν τανάλια, όπως κλείνει τανάλια. Δηλαδή έτσι. Οι κοπτήρες της κάτω σιαγώνας με τους κοπτήρες της πάνω σιαγώνας να εφάπτονται. Ούτε να εξέχουν, ούτε να είναι πίσω. Ελαττώματα όμως, σοβαρότατα ελαττώματα που οδηγούν στον αποκλεισμό, είναι ο προγναθισμός, όταν δηλαδή η κάτω σιαγώνα εξέχει, προεξέχει της πάνω, όταν υπάρχει δηλαδή αυτή η διαφορά, και ακόμα χειρότερο ελάττωμα, ο όπισθογναθισμός, όταν είναι το ανάποδο. Η κάτω σιαγώνα πολύ μέσα από την πάνω και να εξέχουν τα πάνω δόντια, οι κοπτήρες δηλαδή, της πάνω σιαγώνας, προς τα έξω. Βλέποντας λοιπόν τα δόντια, γι' αυτό είπα και αυτό που είπα πριν, έχουμε ένα ελάττωμα στο συγκεκριμένο ζώο προγναθισμού και μάλιστα έντονου προγναθισμού. Αυτό πιθανότατα ένας ιδιοκτήτης να μην το ξέρει, να μην το έχει δει ποτέ. Το είχες ανοίξει ποτέ το στόμα. Οπότε τώρα εκπλήσεσαι. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι το ελάττωμα υφίσταται στο ζώο. Δεν έχει καμία σχέση με την κυνηγητική απόδοση ενός τέτοιου ζώου. Μπορεί να είναι κορυφαίο σκυλί στο κυνήγι. Αλλά μορφολογικά συνιστά ένα σοβαρότατο ελάττωμα αποκλεισμού που δεν επιτρέπει την αναγνώριση, δεν επιτρέπει συμμετοχή σε πουθενά, διότι αυτό το πράγμα σαν γενετικό θα το μεταφέρει στους απογόνους του. Από κάπου το κουβαλάει. Το έχει φέρει από κάποιους προγόνους του. Το κακό όμως και το λυπηρό είναι ότι είναι ένα ελάττωμα που εμφανίζεται σε ένα σκύλο όχι για αναγνώριση βέα, για πρώτη φορά δηλαδή, που το βλέπουμε, το κόβουμε και τελειώνει. Είναι ένα σκυλί που έφτασε ήδη σαν βέα 3. Να περάσει δηλαδή σήμερα το βέα 3, αν δεν το είχε περνούσε, άνετα, και να πάει στο βέα. Όταν λοιπόν ανοίγω το στόμα και το βλέπω, είπα αυτό που βλέπω, γιατί έτσι μου βγήκε και έτσι είναι. Έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Από εκεί που πήραμε εμείς το κουτάδι, ο ιδιοκτήτης, ο πρώην ιδιοκτήτης. Ξέρω τι θα πεις. Ναι. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Δεν το γνώριζε. Όχι. Όχι. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που εμφανίζεται σε διάφορα στάδια της ζωής ενός σκύλου. Σκυλιά με άψογη οδοντοστοιχεία μικρά. Ναι, από μικρό. Δεν φαίνεται. Δεν φαινόταν. Όχι. Όταν μεγαλώνει. Όταν μεγαλώνει. Μπορεί και να φαίνεται, μπορεί και να φαίνεται. Σκυλί που μικρό, 3, 4, 5 μηνών είχε άψογη οδοντοστοιχεία, σε ηλικία ενός έτους ήταν έτσι. Γιατί δεν μεγαλώνουν ομοιόμορφα οι δύο γνάθοι. Γιατί κάπου και το πήραμε εμείς. Πώς ήταν, 4 μηνών. Ναι. Εάν το βλέπατε, που φυσικά δεν το ξέρατε για να το δείτε. Αλλά πολύ πιθανόν σε εκείνη την ηλικία να μην το είχε. Μεγαλώνοντας λοιπόν, όταν φτάσει περίπου 8-10 μηνών, αρχίζει και βγαίνει κάτω και έρχεται τελικά και διαμορφώνεται σε μια κατάσταση τέτοια και ενός έτους και παραπάνω κτλ. Είναι πολύ έντονος. Μπορεί να είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σου κυνηγήσει και δεν θα είναι μέσα τα βαθιά γεράματα μαζί σου. Και κάτι, ακόμα να πω. Ότι ο εκτροφέας ακριβώς, μπράβο. Αυτό το σκυλί θα μείνει μέσα τα βαθιά του γεράματο. Το επόμενο θα το προσέξει. Θα είναι καλύτερο. Ο εκτροφέας δεν ευθύνεται. Είναι γενετικό το ελάττωμα. Μπορεί αυτός να το έχει ένα σκύλο στη γέννα. Τα υπόλοιπα να είναι σωστά. Μπορεί και κάποια περισσότερα. Ο εκτροφέας ζευγαρώνει μια καλή σκύλα που έχει με έναν καλό σκύλο που ψάχνει και βρίσκει. Δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα των κουταβιών. Τα νύχια έχουν μια σκύλα, είναι έτσι. Σκύλα. Αυτή είναι από πού κρατάει η σκύλα, έτσι. Αυτή είναι κάποια κοπέλα μου. Από δικά μας αίματα εδώ. Λοιπόν, η οδοντοστοιχεία της είναι άψογη. Λοιπόν,
Το πέρασε το πρώτο τεστ την μπελέκα. Το πρώτο τεστ το πέρασε. Τώρα να τη σηκώσει λίγο. Τι ηλικία έχει αυτό? Τρία. Τρία χρονών. Παραπάνω. Τι λέει? Βόηθα τη, συστήστε την μαζί στο σπίτι να δούμε για να κάνω, πάρουμε μια ένδειξη. Ένα, δύο, τρία. 43 λες. 46. Λοιπόν. 47. Τώρα. 45, εντάξει είμαστε. Δεν θέλω ακριβώς, θέλω να είναι πάνω από τα 40. Λοιπόν. Βάλ την παλιά πάνω. Να πάμε εδώ τώρα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Βλέπεις εδώ το συνδυασμό πως είναι? Ναι, που έχει εδώ την... Έχει τη γραμμή την κόκκινη και από τα πλάγια είναι μαύρα. Αυτό είναι ένας από τους συνδυασμούς που προκύπτουν. Μπορεί να είναι το ανάποδο, να είναι κόκκινο με μαύρο το επάνω. Μπορεί να είναι και εντελώς κόκκινο. Έλα πίσω, έλα πίσω. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Καλά τρέχεις. Εντάξει, ωραία. Αέρασες είσαι. Ωραία. Φάτε, ωραία, λοιπόν, ποιος σε γράφει. Τώρα, ο σκύλος όπως βλέπετε... Για να ανεβάζω. Όχι, όχι, τελειώσαμε. Ο σκύλος όπως βλέπετε είναι... Δώσ' μου το τσιπ. Μαύρο-κόκκινος, έτσι. Μαύρο-κόκκινο. Το κόκκινο είναι το υπέρυθρο. Έντονα, δυνατό κόκκινο. Υπέρυθρο, πάνω από το κόκκινο. Αυτό της φωτιάς, το δυνατό. Πώς έχουν τα γκογκός. Πώς έχουν τα ρωτβάιλερ. Το τέτοιο με το τσιπάκι θέλω. Να γράψω τον αριθμό του τσιπ. Όπως έχουν τα ρωτβάιλερ, όπως έχουν τα ντόπερμαν, το κόκκινο, το έντονο το κόκκινο. Υπάρχουν όμως και κάποιες αποχρώσεις που λίγο έρχεται προς το πιο... Να, εκείνο είναι ωραίο το κόκκινο του. Βλέπετε, έντονο κόκκινο. Έρχεται λίγο προς το ανοιχτότερο κόκκινο, όχι πολύ δυνατό. Και σχεδόν και κάποια ζώα το έχουν προς το ξανθό και υπόξανθο καμιά φορά. Και αυτά είναι ανεκτά, είναι παραδεκτά, δεν έχουμε την πολυτέλεια, τη δυνατότητα να απορρίπτουμε τέτοια σκυλιά το χρώμα και μόνον, αλλά το βασικό του χρώμα, το σωστό του χρώμα, είναι το κόκκινο, το έντονο, μαύρο κόκκινο, έτσι, το υπέρυθρο. Επιτρέπεται να έχει ανεκτό μία λευκή κοιλίδα στο στήθος. Λοιπόν, όταν λέμε λευκή κοιλίδα, εννοούμε εδώ στο στήθος ένα αστεράκι, ένα στρογγυλό πράγμα, 2 εκατοστά περίπου διάμετρο, άσπρο. Καλύτερα να μην το έχει. Αλλά κι αν έχει, να έχει τόσο μικρό αυτό το αστεράκι στο στήθος, τη λευκή κοιλίδα. Ελάττωμα όταν αυτό το λευκό εκτείνεται πολύ. Δηλαδή αρχίζει κάτω από το λαιμό, στο στήθος φτάνει, διευρύνεται και κάνει ένα σχεδόν ρόμβο και σε πολλά συνεχίζεται και κάτω από την κοιλιά και φτάνει μέχρι πίσω. Αυτό που το λένε γραβάτα, το λένε. Το παραπανίσιο λευκό είναι επίσης λόγος αποκλεισμού. Επιθυμητό να μην το έχει καθόλου, εκείνος εκεί έχει λίγο στο στήθος. Δεν ξέρω αν τραβάει και κάτω από την κοιλιά, θα το δούμε. Αυτό το λίγο θεωρείται κοιλίδα, εν πάση περιπτώσει. Καλύτερα να μην το έχει, να είναι μόνο μαύρο κόκκινο. Το κόκκινο πω υπερέχει το μαύρο. Ο σκύλος μας είναι αυτός. Υπερέχει το μαύρο. Στα πίσω σχέλη και τα λοιπά. Υπερέχει το μαύρο. Ο βαλκανικός ιχνηλάτης, πρώτος του ξάδερφος, μετονομαστής εδώ και λίγα χρόνια σε σερβικό ιχνηλάτη, το γνωστό Μπαλκάν, με πρώτη ματιά μοιάζει με αυτά το σκυλί. Εδώ δίπλα που είδαμε πριν έχει ένα Μπαλκάν. Ένας εδώ που έχει το κτήμα. Εκείνος ο σκύλος είναι κόκκινο-μαύρος. Υπερέχει το κόκκινο. Με κόκκινο κεφάλι και το μαύρο στο Μπαλκάν μπαίνει επάνω στο σκυλί, στη ράχη, σαν σέλα, σαν σαμάρι. Το κόκκινο του είναι το κίτρινο-κόκκινο. Της αλεπούς δηλαδή αυτό το κίτρινο κόκκινο, με υπεροχή του κόκκινου και υπολείπεται το μαύρο. Αυτά τα δυο λοιπόν σκυλιά, που είναι συγγενικά,
γιατί προέρχονται από το ίδιο γενετικό υλικό, το δικό μας. Απλά οι τότε Ιουγκοσλάβοι, σήμερα Σέρβοι, το καλλιέριξαν το σκυλί και το βελτίωσαν πάρα πολύ. Και παρουσιάζεται μια φοβερή ομοιομορφία σε εκείνα τα σκυλιά σήμερα, τα Βαλκάν, τα γνωστά αυτά, τα σερβικά. Και αυτές είναι οι διαφορές. Όταν λοιπόν έχουμε έναν ελληνικό ιχνηλάτη αναγνωρισμένο, επιβάλλεται μετά να βρούμε το ίδιο το σκυλί αρσενικό. Όχι το πρώτο σκυλί που θα συναντήσουμε μπροστά μας, να πηγαίνουμε και να ζευγαρώνουμε απλά και μόνο επειδή είναι καλό στο κυνήγι. Καλό μπορεί να είναι στο κυνήγι. Αν όμως είναι σκύλος που αποκλίνει ή είναι καθαρό Μπαλκάν, είναι γενετικό έγκλημα να ζευγαρώνουμε τον ελληνικό με το Μπαλκάν. Εκ πρώτης όψης. Με ωραίο κεφάλι. Εδώ είμαι, έχω κι άλλο. Χωρίς καθόλου άσπρο. Ας πάμε από το κεφάλι πρώτα. Με σωστή και άψογη οδοντοστοιχεία. Και πάμε στον τρίτο και τελευταίο σκόπελο. Αυτό είναι δικό σου, κομμά, αυτό, ναι, το τσιπάκι. Ναι, 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 ήθακο. Ναι, ναι. Έχουμε το τσιπάκι, την ταυτοποίηση την ηλεκτρονική από το που έχουν τα σκυλιά. Είναι κανονισμός και όλοι οι κυνηγοί θα πρέπει να έχουμε τσιπαρισμένα τα σκυλιά μας. Όλοι. Μία γραμμή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCI και της Ελλάδος. Σαν ΒΑ1. Και επειδή το σύνολο είναι καλό, έτσι, η γενική εμφάνιση είναι καλή. Η γενική εμφάνιση είναι καλή. Επειδή είναι ΒΑ1, ζευγάρωσε μέχρι σήμερα. Όχι. Είναι σωστή. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Πρέπει να είναι στα 6. Πρέπει να είναι στα 6. Δεν ήξερα ότι... Έχει σκοπό να ζευγαρώσεις, δεν είναι? Το παιδί δεν γνωρίζω. Βασικό. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, το κεφάλι της είναι καλό. Τα αυτιά της είναι ωραία, η μάσκα της είναι ωραία, τα χρώματα της είναι ωραία. Τα νύχια της είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι, όλο θέλει να κοπούν λίγο. Έτσι να μεγαλώσουν κι άλλο. Το σύνολό της είναι δηλαδή καλό. Με ένα μικρό ελάττωμα εδώ, το οποίο το αφήνουμε γιατί είναι ΒΑ1 και αυτό το σκυλί σαν σύνολο πιστεύω να δώσει κάποιους καλούς απογόνους. Θα πρέπει να βρει όμως αρσενικό, έτσι, περίπου ίδιο, το μαύρο, το κόκκινο κτλ. Βένα την Γκρέκο, είναι Γιώργο. Ό,τι γράφει εκεί, Φώτη. Ναι, ναι, ναι. Με κατάμαυρα νύχια, έτσι, ναι. Θα το πείτε του παιδιού αυτού που την έχει, ο αρσενικός να έχει κατάμαυρα νύχια, ώστε να περάσει το χρώμα, τη μελανίνη στους απογόνους της. Κάντο και μία μπροσπίσου λιγάκι έτσι. Έλα Μπέλα. Να δούμε. Έλα Μπέλα. Ωραία. Α, η Μπέλα είναι με ωράκι επάνω. Τα ρούμε και έχει άνεση στην κίνηση. Ωραία. Η ωρά της είναι καλή. Αυτή είναι προς κάποια αναγνώριση. Α, ΒΑ1. Έτσι δεν είναι και ΒΑ1. ΒΑ1. Δεν την έχει περάσει. Όχι, όχι. Λοιπόν. Πρέπει ο σκύλος να ανταποκρίνεται επαρκώς στο μορφολογικό του τύπου. Στη στάνταρ. Και να μην έχει φυσικά ελαττώματα αποκλεισμού. Ψιλοελαττώματα αυτού του τύπου με ελαφρά έτσι και τα λοιπά σαν ΒΑ1 το αφήνουμε για να μας δώσει κάποιος απογόνος. Κάποια θα το έχουν το ελάττωμα, αλλά και κάποια όχι. Δηλαδή κερδίζουμε από την επόμενη γενιά ένα βαθμό βελτίωση κάποιων σκύλων. ΒΑ1 κι αυτός, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σκύλο με κόκκινο κεφάλι, με περισσότερο κόκκινο στο κεφάλι. Θα ήταν καλύτερα να ήταν μαύρο το κεφάλι αυτό. Ένας συνδυασμός μαυροκόκκινο όπως εκείνη η σκύλα ή το άλλο το τεσσαρωμάτικο, εκείνο το πρώτο. Είναι πιο κοντά στον τύπο του ελληνικού ιχνηλάτη. Όσο κοκκινίζει ο σκύλος, βέβαια δεν είναι το μαύρο του λίγο σαν αυτά, αλλά βλέπετε εδώ και στους μυρούς ανεβαίνει κόκκινο και λοιπά.
Λοιπόν, εδώ έχουμε λαβιδοδοντία. Τι ηλικία έχει αυτό, 4-5. Λοιπόν, εδώ έχουμε την άλλη περίπτωση που τα δόντια τα πάνω με τα κάτω εφάπτονται σαν τα νάλια. Ο αριθμός της είναι εντάξει. Ωραία. Σαν τα νάλια, τα δόντια του είναι δηλαδή σωστά και σε αυτό το κλείσιμο τα νάλια, λαβιδοδοντία. Πάμε τώρα στα νύχια. Μαλακά, μαλακά μην πες και έχουμε καμιά ιστορία. Νέψη. Έχουμε την χρωμία των νυχτά. Δεν είναι μαύρο-μαύρο κατά μου. Γιατί έχει και πολύ κότερο. Δηλαδή αυτό έχει περισσότερο προς τον Μπαλκάνι. Κολλάει εκεί. Το οποίο σαν τύπος είναι πολύ κοντά. Είναι πρώτα ξαδέρφια αυτά. Μαύρα. Γεια σου κύριε Μπαλκάνι. Σε συνδυασμό με το κόκκινο το κεφάλι και το παραπάνω. Είναι αρκετά μαύρα. Είναι αρκετά μαύρα. Αρκετά μαύρα. Τρέξτε το λίγο. Γερός. Πήγαινε φέρει και του Αρισαία. Φέρει και του Αρισαία να την περάσουμε. Εξέταση. Το πακέτο θα σου πει. Ένα κτλ. Αν ήταν σκύλα, θα ήταν καλύτερα γιατί έχει να δώσει κάποιος απογόνους. Σαν σκύλος, με το κόκκινο που είναι αρκετό στο κεφάλι, έρχεται πιο κοντά στον Μπαλκάνι. Και με το πρόβλημα των νυχιών, και αν θα είναι επιβίτορας μετά αυτός, θα μας συνεχίσει κόκκινα. Με μαύρη σκύλα θα βγάζουμε κόκκινο στο κεφάλι, γι' αυτό δεν θα τον ήθελα σαν επιβίτορα. Ωραίος μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές, αλλά σερβίζει, μπαλκανίζει ο σκύλος. Αν ήταν όλο το κεφάλι του μαύρο, θα ήταν αλλιώς. Και σε συνδυασμό με κάποια νύχια που έχουν μια διχρωμία, μια αυτή. Δηλαδή, αν τον βάλουμε ΒΑ1, σαν επιβίτορας, αυτός θα μας διαιωνίσει αυτό το πράγμα, το κόκκινο κτλ. Και έτσι να μην τον βάλουμε. Ιδρύθηκε το 1998, ο σκοπός του όπως αποδεικνύεται είναι πάρα πολύ μεγάλος. Με την ίδρυσή του καταφέραμε και διατηρήσαμε όπως μπορέσαμε το σκυλί μέχρι τις μέρες μας και πλέον έχει μπει σε τέτοιες διαδικασίες η εξέλιξη αυτή της διάσωσής του που νομίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο σημαντική και θα παραδώσουμε στους απογόνους μας το σκυλί όπως πραγματικά το ζήσαν οι πρόγονοί μας. Και είμαι πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Κάνετε μία εξόρμηση, μία διαδικασία αναγνώρισης ουσιαστικά του καθαρόιμου ελληνικού ιχνηλάτη, αναζητώντας καθαρόιμα άτομα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, αν βρίσκεται όσα περιμένετε καθαρόιμα σκυλιά και αν ο κόσμος που διατηρεί ή πιστεύει ότι διατηρεί τον ελληνικό ιχνηλάτη έχει αυτή την εντύπωση χωρίς να γνωρίζει και τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του σκύλου. Πολύ καλή ερώτηση. Η προσπάθεια ξεκίνησε από το αμέσως μετά την ίδρυση του ομίλου από το 1999. Τότε με αρρωγό και τον ΚΟΕ και τους κριτές που είχαμε τότε, τους διεθνείς κριτές και που αναγνωρίζανε σκύλους τέτοιους, καλέσαμε όλο τον κόσμο μέσω των διαδικασιών που υπήρχαν τότε, γιατί τώρα με το διαδίκτυο μπορείς εύκολα να ενημερώσεις τους πάντες, να φέρουν τα σκυλιά κοντά μας. Έτσι αναγνωρίζονταν τα σκυλιά τα οποία πληρούσαν το στάνταρ, το μορφολογικό τότε, και ξεκίνησε η προσπάθεια από το 99 κιόλας.
Στην εποχή αυτή που διανύσαμε των 15, 16 και 17 χρόνων μέχρι τώρα, βλέπουμε και πώς πάει η εκτροφή. Βλέποντας τα στοιχεία τα οποία είχαμε από όλες αυτές τις ενέργειες, βλέπουμε ότι θέλαμε μία βελτίωση στην εργασιακή ταυτότητα του σκύλου και συνεχίζουμε το έργο αυτό που ξεκινήσαμε το 2004, δηλαδή να πηγαίνουμε από γεωγραφικό διαμέρισμα σε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος, να χτυπάμε την πόρτα του κάθε κινητικού συλλόγου, του κάθε ανθρώπου και να του λέμε ότι πρέπει να φέρει τα σκυλιά τα οποία εκτρέφει χρόνια και έχουν ελληνικές ρίζες βαθιές κοντά μας, ώστε να εμπλουτιστεί η φυλή και να βελτιωθεί και εργασιακά πλέον. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα υπάρχει το στοιχείο της μεγαδοποίησης σε μεγάλο βαθμό, αλλά πιστεύουμε με τη διαδικασία αυτή που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος, με τις αποφάσεις καινούργιες να πιστοποιηθούν εργασιακά και μορφολογικά τα πιο καλύτερα σκυλιά που βρίσκουμε, νομίζουμε ότι ο δρόμος θα είναι πολύ πιο καλός και πολύ πιο ανωδικός προς την πορεία της φυλής. Ότι υπάρχει όντως ένας μεγάλος αριθμός καθαρόαιμων ελληνικών ιχνηλατών στον ελλαδικό χώρο και πόσο εύκολο είναι και να αναπαραχθεί, δηλαδή να διατηρηθεί η καθαροαιμία αυτής της φυλής. Ναι. Ο ελληνικός ιχνηλάτης περνάει μία περίοδο ανάπτυξης, συνεχούς ανάπτυξης τα τελευταία 15 χρόνια. Χάρη στις ενέργειες και στο ενδιαφέρον του ομίλου φίλων ελληνικού ιχνηλάτη, του ομίλου δηλαδή της φυλής με έδρα την Αθήνα, έχει αρχίσει να βγαίνει από τους στάβλους, τα μαντριά και από τα βουνά εκεί που ήταν μέχρι τώρα κρυμμένος, και να εμφανίζεται. Έχει αρχίσει να παίρνει μέρος σε εκθέσεις μορφολογίας, να γίνεται ευρύτερα γνωστός στο κοινό, στους κυνηγούς δηλαδή. Αναδεικνύονται τα προσόντα του και αρχίζει σιγά σιγά να τραβάει το ενδιαφέρον των κυνηγών, γιατί είναι η μόνη ελληνική κυνηγητική φυλή διεθνώς ανεγνωρισμένη από το 1957, αλλά πάρα πολλά χρόνια πέρασε στην αφάνεια ουσιαστικά. Ήταν παρεξηγημένη η φυλή. Παρεξηγημένη δεν ήταν, αλλά μη υπάρχοντας ο σχετικός όμιλος και το ενδιαφέρον των κυνηγών, παρέμενε καθαρά σε χρηστικό επίπεδο, δηλαδή οι κάτοχοι αυτών των σκύλων ζευγάρωναν και το διαιώνιζαν, δηλαδή το αναπαράγαγαν με βάση καθαρά τις ικανότητές του, τις εργασιακές, τις κυνηγητικές του ικανότητες, αδιαφορώντας δηλαδή για τον τύπο, για τον μορφολογικό τύπο. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορες παρεκκλήσεις από το στάνταρ, από τον επίσημο τύπο του σκύλου. Αυτά τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στις προσπάθειες και στο ενδιαφέρον που απέκτησαν όλοι, βγήκε λοιπόν ο σκύλος, θα λέγαμε, από το καβούκι του και άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός. Μορφολογικά έχει σημειώσει σημαντικές προόδους μορφολογικά. Εξακολουθούν βέβαια να παραμένουν ελαττώματα σοβαρά, τα οποία με την καλλιέργεια, την αμυγή εκτροφή και επιλογή σιγά σιγά εξαφανίζονται. Όπως εξαφανίστηκαν ήδη αρκετά ελαττώματα, τα πίσω παράνυχα που υπήρχαν στην αρχή, το πολύ λευκό στο στήθος κτλ. Παραμένουν ακόμη κάποια ελαττώματα, τα οποία με αυτήν τη σωστή επιλογή θα εξαφανιστούν και αυτά. Τώρα, κυνηγετικά δεν μπορούμε να πούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, γιατί δυστυχώς η αγωνιστική κοινοφιλία για τους ιχνηλάτες έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, είναι σε εμβριακό ακόμα στάδιο σε σχέση με τις άλλες κοινολογικά ανεπτυγμένες χώρες, και μόλις πριν από 2 χρόνια, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2014, πετύχαμε και μπορέσαμε να τροποποιηθεί ο νόμος με διάφορες ενέργειες που έγιναν, να τροποποιηθεί ο νόμος από τον τότε Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Ταγαρά, το Δεκέμβριο του 2014, και επιτράπησαν και επίσημα οι αγώνες, η διεξαγωγή των αγώνων κυνηγητικών ικανοτήτων και για τους ιχνηλάτες. Και πρωτοπόρος λοιπόν ο ΦΕΗ σε αυτό άρχισε ήδη να διοργανώνει σιγά σιγά τους πρώτους αγώνες. Χρειάζεται όμως χρόνος ώστε να πάρουν μέρος πάρα πολλά σκυλιά για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε και το εργασιακό κομμάτι, τον τύπο δηλαδή. Γιατί αυτός ο σκύλος τον γνωρίζουν πώς κυνηγάει,
Αυτός που τον έχει, ο ιδιοκτήτης του, αντί και οι φίλοι του που πάνε μαζί στο κυνήγι. Ο Όμιλος δεν έχει εικόνα για τα σκυλιά, τα 2-3 χιλιάδες σκυλιά που είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλόγια του ΚΟΕ ανά την Ελλάδα. Δεν ξέρει πώς είναι. Τώρα άρχισε να βλέπει. Άρα χρειάζονται πολλοί αγώνες και αρκετά χρόνια για να σχηματιστεί και το εργασιακό κομμάτι. Να έχουμε μια εικόνα το πώς εργάζεται αυτός ο σκύλος. Και εκεί χρειάζονται βελτιώσεις, σιγά σιγά χρειάζεται χρόνος. Είναι ένας σκύλος που προήλθε από το ένδοξο ελληνικό αρχαίο παρελθόν. Τον περιγράφει ο Ξενοφώντας και τα λοιπά, την εποχή εκείνη, τα καταδιωκτικά σκυλιά της εποχής εκείνης του Ξενοφώντας των αρχαίων Ελλήνων. Έφτασε μέχρι τις μέρες μας, κυνηγώντας τριχωτά θυράματα στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες όπου ασκείται το κυνήγι των τριχωτών θυραμάτων, λοιπόν, με κάποια λατώματα. Χρειάζεται όμως από εδώ και μπρος συστηματική δουλειά. Πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια, γιατί είναι γέννημα θρέμα του τόπου μας. Είναι ελληνικό σκύλος, προσαρμοσμένος στο κλίμα, στα εδάφη. Έχει ικανότητες, οι οποίες θα βελτιωθούν, ώστε να πάρει τη θέση που του αρμόζει στην έκτη ομάδα, στο πλευρό του Έλληνα κυνηγού. Θέλει όμως δουλειά. Στην κοινοτεχνία δεν πατάς το κουμπί να ανάψει φως. Κερδίζει σιγά σιγά με προσπάθεια και θέλει χρόνια. Χρόνια καλής συστηματικής εκτροφής, σωστής αξιολόγησης, σωστής επιλογής μετά, ώστε να εξαφανιστούν τα λατώματα και να επικρατήσουν τα προτερήματα του σκύλου. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία του σκύλου, αλλά όπως είπα χρειάζεται χρόνος. Εύχομαι οι νεότεροι που θα μας διαδεχθούν να ακολουθήσουν έτσι το σωστό δρόμο και πραγματικά ο σκύλος μας να πάρει τη θέση που του αρμόζει, που του δικαιωματικά του αρμόζει. Κάνατε μία αναφορά, μία εθνική αναφορά. Mm-hmm. Έχει και κάποια εθνική διάσταση η αναγνώριση του ελληνικού ιχνηλάτη? Δηλαδή υπάρχει μία προσπάθεια οικειοποίησης αυτής της φυλής από άλλους? Κοιτάξτε να δείτε. Ο αείμνηστος Σταύρος Μπασουράκος, μέσω της ιστορίας που έχουμε στα χέρια μας από την εποχή του Ξενοφώντα, ότι το σκυλί ζούσε και κυνηγούσε 500 π.Χ. στην Ελλάδα. Έτσι, προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος με τα πολεμικά να κάνει κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ήταν ακατόρθωτο για την εποχή εκείνη. Κατάφερε να βρει κάποια σκυλιά, να τα μετρήσει, να τα δει, να συντάξει το εθνικό πρότυπο και να το στείλει στην FCI και να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως η μοναδική ελληνική φυλή. Ερχόμαστε τώρα στις μέρες μας και προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό το οποίο δεν έγινε από το 50 έως το 1998, έτσι. Να το κάνουμε εμείς, οι μεταγενέστεροι Έλληνες. Αν μη τι άλλο, είναι όχι μόνο εθνική προσπάθεια, και είναι προσπάθεια όλων μας. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι είναι η μοναδική εθνική φυλή αναγνωρισμένη. Εάν δεν διασώσουμε, δεν διαφυλάξουμε και δεν διατηρήσουμε το σκύλι μας, είναι σαν να χάνουμε ένα εθνικό θησαυρό. Και δεν εννοείται οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε διοικεί αυτόν τον τόπο, να μην καταλαβαίνει αυτή την τεράστια, την τετάνια προσπάθεια που κάνουμε χωρίς να έχουμε καμία οικονομική υποστήριξη και τα περισσότερα χρήματα να είναι από τις τσέπες μας και εκεί ο θελός. Αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, η πολιτεία, η ΞΕ, οι Έλληνες κυνηγοί, ασχέτως προτιμήσεως φυλών, διότι είναι εθνικό αγαθό. Οτιδήποτε εθνικό χάνεται, χάνει ο τόπος μας. Κάτι τελευταίο. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν ιδιοκτήτες του ελληνικού ιχνηλάτη που φοβούνται για διάφορους λόγους να τα εμφανίσουν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα κοινοφιλικής και κοινολογικής παιδείας. Σίγουρα η Ελλάδα υπήρξε υπόδουλη για πάρα πολλά χρόνια με πολέμους, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε στην ιστορία κτλ. Αυτό ήταν και ένα πρόβλημα στο να υπάρχει και η ανάλογη κοινολογική και κοινοφιλική παιδεία. Σιγά σιγά όμως τα πράγματα εξελίσσονται. Σίγουρα φοβούνται οι άνθρωποι να τα φέρουν κοντά. Σίγουρα έχουν το θέμα της κλοπής, μήπως μεταδοθεί ότι υπάρχει ένα σκυλί καλό και εδώ στον τόπο αυτό και κλαπεί. Αλλά θα πρέπει να τα φέρουν τα σκυλιά, διότι η εθνική φυλή θα πρέπει με πάσα θυσία να διατηρηθεί και να αποδείξουμε σε όλους ότι οι σκύλοι της Αιγύπτου που σιγά σιγά ήρθανε π.Χ. στην Ελλάδα
μεταδόθηκαν προς την Ευρώπη και δεν ήρθαν οι Ευρωπαίοι προς τα εμάς. Οπότε έχουμε και μία εθνική υποχρέωση να μην πιστοποιηθεί στα ξένα κράτη ότι ανάλογα σκυλιά συγγενικά και πολύ μοιάζουν μεταξύ τους, ότι προήρθαν τα δικά μας από αυτούς, αλλά τα δικά τους προήρθαν από τα δικά μας.